μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Άγιος Πορφύριος, προστάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ένας Άγιος ο οποίος αγάπησε πολύ τον άνθρωπο και αγάπησε πολύ την οικογένεια. Και ο Άγιος Πορφύριος είναι μια από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές του 20ου αιώνα. Η παρουσία του στην εποχή μας αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία του Θεού για την καθημαγμένη, θα λέγαμε, μεταπολεμική και τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που προσπαθούσε να ανορθωθεί μέσα από τα ερείπια της και να χαράξει μια νέα πορεία για το μέλλον που διαφαινόταν σκοτεινό και αβέβαιο. Στη ζωή μας επεκράτησαν και επικρατούν ψυχοπαθολογικές και αλλοτριετικές τάσεις. Έτσι ανέκυψε ένα πλήθος από δυσεπίλητα προβλήματα, κυρίως υπαρξιακής φύσεως, που βασάνισαν και συνεχίζουν να πιέζουν ασφυκτικά το σημερινό άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το κλίμα της πνευματικής σύγχυσης και της παθολογικής ενδοστρέφειας των ανθρώπων, η πνευματική μορφή του Αγίου Πορφυρίου λειτουργήσε σαν ζωντανή παρουσία Χριστού. Έτσι, καθοδηγούμενος από τη παιδαγωγία του Κυρίου μας, διαπαιδαγώγησε χιλιάδες συνανθρώπους μας που μοχθούσαν και καταπονημένοι από τα βάρη της ζωής ευοηθούνται από αυτόν. Καθοδήγησε γονείς που βρισκόντουσαν σε απόγνωση μπροστά σε δυσεπίλητα οικογενειακά προβλήματα και με τα λόγια του τους έδωσε έτσι μια όθηση και μπόρεσε να καταφέρει ώστε το συναίσθημα αυτών των απαρακλήτων, θα λέγαμε, από τον πόνο ανθρώπων και κυρίως από το πένθος, και καθοδήγησε και καθοδηγεί και σήμερα μέσα από τα βιβλία του νέους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Θεό για να αξιωθούν έτσι να μπουν, όπως έλεγε, στην επίγειο άκτιστο εκκλησία. Η εκκλησία μας είναι άκτιστη, όπως έλεγε. Υπήρξε πρώτων αιώνων, προκαταβολής κόσμου. Και έρχεται ο Χριστός μας και είναι αυτός η εκκλησία. Και είναι άκτιστη η εκκλησία μας, γιατί ο Κύριος της εκκλησίας αυτής είναι αυτός ο ίδιος. Μια πολύ ωραία, έτσι, ως προς την αγωγή προς τα παιδιά και σημαντική, έτσι, επιλογή των λόγων του έχει κάνει ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Κρουσταλάκης, και στα γραφόμενά του βλέπουμε ότι πώς ο άνθρωπος αυτός, ο παιδαγωγός, ο καθηγητής, βλέπει στον Άγιο Πορφύριο ότι ήταν προχωρημένος πολύ πιο μπροστά από την εποχή του και πολύ αργότερα και παιδαγωγοί αλλά και παιδοψυχίατροι είπαν κάτι που αυτός ήδη το είχε πει και με περισσότερες λεπτομέρειες. Γράφει κάπου ο κύριος Κρουσταλάκης για την αγωγή του ανθρώπου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου. Και λέει, ο κύριος σκοπός της αγωγής του ανθρώπου κατά τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου είναι η δια της εν Χριστώ πνευματική ζωής αναγέννησή του. Πρόκειται για μια οντολογική μεταμόρφωση του ανθρώπου που οδηγεί σταδιακά στη θέωσή του. Η αγωγή του ανθρώπου κατά τον Άγιο Πορφύριο είναι μια παιδευτική και μορφωτική πορεία που διαρκεί όσο και η ζωή του. Αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως και διαμορφώσεως
του ανθρώπου ως εμβρίου και εκδιπλώνεται διαβίου, όπως λέμε διαβίου αγωγή, καθώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται η προσωπικότητά του από την επίδραση πολλών παραγόντων αγωγής. Η εκπαιδευτική ενέργεια που πιάζει από έναν παράγοντα ή φορέα της αγωγής, όπως είναι η οικογένεια ή το σχολείο, και ασκείται ως επίδραση στην προσωπικότητα του νέου ανθρώπου, αποτελεί μια μορφή αγωγής. Η σημαντικότερη μορφή αγωγής κατά τον Άγιο Πορφύριο είναι εκείνη που ασκείται από την οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένας αχανής μυστικός κόσμος που περικλεί το μυστήριο της ανθρώπινης ζωής. Η οικογένεια λειτουργεί ως το πρώτο, το φυσικό παιδευτήριο του ανθρώπου. Στα πρώτα 5 έτη της ζωής του συντελεί με το σύνολο των λειτουργιών της, εμφανών και αφανών, συνειδητών και ασυνείδητων, στη διαμόρφωση του πυρήνα της προσωπικότητάς του. Το παιδί και ο έφηβος παρατηρούν στη δραματική σκηνή της οικογένειας τους ρόλους που διαδραματίζουν οι γονείς τους. Ταυτίζονται με τα πρόσωπά τους και ενδοβάλλουν τον τρόπο της συμπεριφοράς τους ή τον απορρίπτουν, υιοθεωτώντας αντίθετους τρόπους συμπεριφοράς. Ο Άγιος Πορφύριος αγάπησε και μελέτησε ιδιαίτερα, με τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός, τις φανερές και τις κρυφές λειτουργίες του οικογενειακού συστήματος. Εδίδασκε πως ο πυρήνας της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου οργανώνεται στο πλαίσιο της σχεσιοδυναμικής της οικογενειακής εστίας. Γι' αυτό με ιδιαίτερη αγάπη και σοβαρότητα ασχολήθηκε τόσο με την παιδαγωγική όσο και με την ψυχοπαθολογία της οικογενειακής ζωής. Ενδιαφερόταν κυρίως σε κάθε περίπτωση την οποία μελετούσε ενδελεχώς για το υπόβαθρο των ενδοοικογενειακών και των συζυγικών σχέσεων. Στην παιδαγωγική του διδασκαλία συνήθως παρατηρούσε με έμφαση: εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν, έλεγε, στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα μια νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Γιατί η κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα αισθήματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους, έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν τα παιδιά από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Αυτά τα λόγια αναφέρονται και στο βιβλίο που «Βίος και λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου, που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Χρυσοποιή στα Χανιά. Είναι ακριβώς όπως το ίδιο τα έλεγε.
Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τα μυστήρια που κρύβει το σύστημα της οικογένειας. Έτσι λοιπόν παρατηρούσε και το εξής. Όταν από μικρός ξεκινήσεις με καλά βιώματα, μεγαλώνοντας, δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις, δεν κοπιάζεις, το έχεις ζήσει, είναι περιουσία σου που την διατηρείς, αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή. Με ιδιαίτερη προσοχή ο Άγιος Πορφύριος αντιμετώπιζε επίσης τις περιπτώσεις των μπερδεμένων, όπως έλεγε, παιδιών, και έτσι τα χαρακτήριζε και τα αποκαλούσε. Ήταν τα παιδιά με τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που συνήθως δημιουργεί ταραγμένη από τις συγκρούσεις σχέσεις ατμόσφαιρα της οικογένειας. Μιλούσε για μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονιών. Η διαταραχή της ισορροπίας των γονεϊκών σχέσεων στην οικογένεια ανατρέπει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής λειτουργίας των γονιών όταν θέλουν να εκπαιδεύσουν και να παιδεύσουν σωστά τα παιδιά τους. Σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε ότι ξεκινάει πολύ νωρίς. Είναι η εμβριακή αγωγή, η προγενετική αγωγή και η συμβουλή που χρειάζονται οι μελόνυμφοι. Ο Άγιος Πορφύριος έδινε ιδιαίτερη σημασία στην περίοδο της κοιήσεως του εμβρίου. Πολλές φορές, πιάνοντας το σφιγμό της μητέρας, όπως συνήθιζε να πιάνει το χέρι του κάθε ανθρώπου που πήγαινε να τον επισκεφθεί, επεσήμενε την ύπαρξη ενός αιτιολογικού υπόβαθρου
κάποιας παθολογίας του ανθρώπου που διαμορφώθηκε στην κρίσιμη αυτή φάση της ζωής του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος, η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μητέρας. Σκοτεινιάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, οτιδήποτε άλλο, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τράβαντα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδεις αυτό μυστικά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησης και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτές οι θέσεις και οι απόψεις του Αγίου Πορφυρίου συστοιχούν σε σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες περί λειτουργίας της οικογένειας ως ψυχοκοινωνικού συστήματος. Είναι η θεωρία της επικοινωνίας, συστημική θεωρία, σχολή της θεραπείας της οικογένειας. Στο σύστημα αυτό η μεταξύ των γονέων σχέσεις, η δυναμική και η ομοιόσταση του οικογενειακού συστήματος, οι επιτυχείς και οι ατυχείς γονεϊκοί ρόλοι επηρεάζουν το ψυχισμό κάθε μέλους της οικογενείας, λέει η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική για τα παιδιά. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν, σαν έμπειρος παιδαγωγός που διέθετε το χάρισμα της διακρίσεως, γνώριζε το πλούτο των παιδαγωγικών μέσων τα οποία μπορούσαν να εφαρμόσουν σε κάθε περίπτωση εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης οι γονείς. Μιλώντας για τα μέσα αυτά κατά τον τρόπο της χρήσης του, λέγει τα εξής. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Τα λόγια χτυπάν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρις στην ψυχή των γονέων. Να χτυπάτε την πόρτα της καρδιάς διακριτικά, απαλά, ευγενικά, όπως το κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι
που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Στην οικογένεια λοιπόν βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά, με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά, και όταν κάνουν αταξίες να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Ακόμη και αν δεν μαλώσετε το παιδί εξωτερικά και μέσα σας το μαλώσετε και αγανακτήσετε ή το κοιτάξετε άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Για δέστε, αγαπητοί ακροατές, πόσο συγκλονιστικά είναι αυτά τα λόγια. Επαναλαμβάνω αυτή τη φράση. Και αν δεν μαλώσετε το παιδί εξωτερικά και μέσα σας το μαλώσετε και αγανακτήσετε ή το κοιτάξετε άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει και μετά αντιδρά ανάλογα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Oh,
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάμε για την παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν που μέχρι τώρα είπαμε, θα δούμε τις αρχές της παιδαγωγικής του Αγίου Πορφυρίου, που ήταν σύμφωνες με αυτές της σύγχρονης συμβουλευτικής. Τα παιδιά, λέει, δεν μας ανήκουν, ούτε η ζωή τους. Εμείς απλώς πρέπει να γίνουμε οι παιδαγωγοί τους, οι γονείς παιδαγωγοί. Πρέπει να σεβόμαστε το πρόσωπο του παιδιού και να του συμπεριφερόμαστε φιλελεύθερα και δημοκρατικά, να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Πρέπει να κατανοήσουμε την παιδαγωγική μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι ως γονείς παιδαγωγοί δεν λειτουργούμε αποτελεσματικά τόσο με το λόγο και τις υποδείξεις, όσο με τη ζωή μας. Με τα βιώματά μας διδάσκουμε, λειτουργούμε ως πρότυπα. Κατά συνέπεια, η άριστη παιδαγωγική είναι εκείνη της αυτοβελτίωσης και αυτοπαίδευσης του παιδαγωγού. Η διαβίου πνευματική τελείωση των γονιών συντελεί στη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους προς τα παιδιά. Οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι πρέπει να αποφεύγουν την εσφαλμένη αγωγή, που είναι η αγωγή των άκρων, δηλαδή η άκρος αυστηρή παρέμβαση όπου κυριαρχεί η γονεϊκή αυταρχικότητα, και από την άλλη μεριά το παιδευτικό μοντέλο της απόλυτης ελευθερίας και επίοικιας, στο οποίο διακρίνει κανείς μερικές φορές ακόμη και τη γονεϊκή αδιαφορία. Ο Άγιος Πορφύριος πάντοτε στη συμβουλευτική του απέφευγε τις ακρότητες και τις υπερβολές, γιατί όπως δίδασκε αυτές δεν συμβάλλουν στην πνευματική προαγωγή και την συναισθηματική ορίμανση του παιδιού. Αντίθετα, χρησιμοποιούσε μεθόδους και μέσα όπως η μετριοπάθεια, η λογική επιοίκεια, η σιωπή, τρόποι εκπαιδευτικοί που παρωθούν την ψυχή, όπως λένε οι πατέρες εις θεραπείαν και νύψιν. Ο Άγιος Πορφύριος πίστευε πως στην αγωγή του νέου ανθρώπου θα πρέπει να στοχεύουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Απαιτείται γι' αυτό δημιουργία ατμόσφαιρας στην οικογένεια γαλήνης, αγάπης και ηρεμίας. Οι πατέρες, μη παροργήσετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία και του πατρός Εφραίμ του Καντονακιώτη, ο λόγος των γονέων θα πρέπει να αποτελεί για τα παιδιά ευκαιρία πάντοτε για ευλογία. Η συμβουλευτική του Αγίου Πορφυρίου έμοιαζε σε πολλά σημεία με εκείνη του Αγίου Παϊσίου και οι δυο συμβούλευαν με κατανόηση και καθοδηγούσαν με σύνεση και προσοχή, ιδιαίτερως τους νέους. Με τη διαγνωστική του ικανότητα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος επιχειρούσε να φωτίσει το υπόστρωμα κάθε ιδιόμορφη συμπεριφοράς και στη συνέχεια παρενέβαινε με διάκριση. Ο Άγιος εφάρμοζε στο καθοδηγητικό του έργο την αρχή της εξατομίκευσης. Θεωρούσε κάθε άνθρωπο ως απόλυτη αξία και μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Κατανοούσε και σεβόταν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός,
όπως επίσης και την προσωπική του ελευθερία. Έτσι αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του. Ο Άγιος Πορφύριος αποδεχόταν τον συνάνθρωπό του και ιδιαιτέρως τον νέο άνθρωπο όπως ήταν, με τις αδυναμίες και την ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά του, και δεν επιθυμούσε να τον βάλει στα δικά του χαλούπια. Δεν αντιδρούσε απορριπτικά στην εξωτερική εμφάνιση, στην εκεντρικότητα και στην προκλητικότητα των νέων. Διερευνούσε πάντοτε τα βαθύτερα στρώματα του ψυχισμού τους και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους. Σαν παιδαγωγός και σύμβουλος, ο Άγιος Πορφύριος λειτουργούσε στο πλαίσιο της λεγόμενης παιδαγωγικής του προσώπου. Πόσες φορές, αγαπητοί ακροατές, μένουμε στο αν τα μαλλιά των παιδιών μας είναι μακριά ή πολύ κοντά ή έχουν διάφορα χρώματα και σχέδια, χωρίς να βλέπουμε μέσα το βάθος της ψυχής τους, είμαστε έτοιμοι να τα επιπλήξουμε, να μαλώσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα διορθώσουμε. Μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα εδώ το πώς συμπεριφερόταν ο ίδιος αυτά τα παιδιά. Ουδέποτε τους έκανε παρατήρηση για την εμφάνισή τους. Καθοδηγούσε και τους γονείς βιωματικά και εποπτικά. Σε μια περίπτωση γονέων μορφωμένων ανθρώπων της Εκκλησίας, οι οποίοι δυσανασχετούσαν για το παιδί τους που περνούσε εκρηκτική εφηβεία, συμβούλευε τα εξής: εσείς τώρα να σιωπάτε, να κρύβετε την ευσεβειά σας και να προσεύχεστε να μην το προκαλείτε το παιδί. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είστε εσείς καλοντημένοι ενώ εκείνος λασπωμένος, κουρελιασμένος. Η παρουσία και η συμπεριφορά σας τον αποθεί, τον διεγείρει. Ο Άγιος Πορφύριος πίστευε πως η πιο σημαντική βοήθεια που είναι δυνατό να προσφέρει σε έναν άνθρωπο έγκυται σε τούτο, στο να τον ακούεις την ώρα της καταλυτικής μοναξιάς, του πόνου και της απόρριψης από τους άλλους. Έτσι, με ανοιχτή πάντα την πατρική του αγκαλιά, δεχόταν κάθε συντετριμένο ψυχικά και με τη βαθιά ενσυναίσθηση, συμπάθεια που διέθετε, μοιραζόταν το πρόβλημά του. Yeah.
Αγαπητοί αγροατές, μιλάμε για την αγωγή και τις μορφές αγωγής κατά τον Άγιο Πορφύριο και για την θετική και αρνητική αγωγή. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν υπέρμαχος της θετικής αγωγής. Πίστευε πως αυτή ωφελεί περισσότερο τον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θετικών όψεων της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Την άποψη αυτή εκφράζει συχνά στη διδασκαλία του, που έλεγε «Ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωγονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται. Και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Μην την καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο. Περιστολή παθών σημαίνει αρνητική αγωγή. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια, στη θετική αγωγή δηλαδή, και θα χαίρεστε την ομορφιά και την ευωδία και τη δροσιά τους. Η αρνητική αγωγή απ' την άλλη είναι βλαπτική αγωγή και είναι ατυχής γονεϊκή ρόλη. Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε με τη χάρη και το θείο φωτισμό τα λάθη που διέπραταν από άγνοια συνήθως οι γονείς στην αγωγή των παιδιών τους. Πολλές μητέρες δεν καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου, ο καταπιεστικός και υπερπροστατευτικός ρόλος των γονέων είναι ανεπιτυχής. Σε άλλη του διδασκαλία λέγει «Γονείς αυταρχικοί που επιδιώκουν καταπιέζοντας τα παιδιά τους να τα κάνουν καλά με τη βία ή τάχα ευσεβείς εντός εισαγωγικών ή καλοί γονείς που ασκούν εγωιστική παιδαγωγική και θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς και αυτό εντός εισαγωγικών, αποτυγχάνουν. Οι γονείς αυτοί είναι συνήθως πνευματικοί άνθρωποι του τύπου και όχι της ουσίας. Οι γονείς αυτοί δημιουργούν συνήθως ένα κλίμα υποκρισίας στην οικογένεια που νεκρώνει την ειρήνη της ψυχής και μπεδώνει μάλλον σχέσεις υποκρισίας. Η υπερβολική φροντίδα, η υπερπροστασία και το άγχος που εκδηλώνουν οι γονείς για το μέλλον και για την πρόοδο των παιδιών τα βλάπτει, όπως παρατηρεί ο Άγιος Πορφύριος. Οι γονείς με την νευρωτικού τύπου προαναφερθήσα συμπεριφορά τους, προσπαθούν να εξασφαλίσουν το κοινωνικό κύρος της οικογένειας, επιχειρώντας ταυτόχρονα την πραγματοποίηση ανεκπλήρωτων προσωπικών τους ονείρων μέσα από τη ζωή των παιδιών τους. Ο Άγιος Πορφύριος παρατηρεί σε μια μητέρα, «Εσύ φταίς και είσαι και μορφωμένη, τι θα κάνει το παιδί?» Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος. Να μην μας ντροπιάσεις. Να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα το παιδί κλώτσισε. Δεν θέλει τίποτα. Η παιδαγωγική των συνεχών και υπερβολικών επένων είναι κατά τον γέροντα μια ατυχής παιδαγωγική μέθοδος. Τα παιδιά δι' αυτού του τρόπου δεν οικοδομούνται ηθικά. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Ο εγωιστής είναι μπερδεμένος. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό,
Η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Τα παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για το Θεό και την Αγία Ταπείνωση, τα παιδιά αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους. Δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύεις το λάθος τους. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά, να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση, που είναι η υγεία της ζωής. Στη συνέχεια μιλά για τη σχολική αγωγή και εκπαίδευση. Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά στο σχολείο, λέει στους δασκάλους και στους καθηγητές. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε στην Εκκλησία μας? Και πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να ανταποκρίνεστε στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Αγάπη εν προσευχή εν Χριστώ αγάπη. Κάθε παιδί που βλέπετε, να προσεύχεστε γι' αυτό. Προτού να μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα, να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ», μπαίνοντας να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά. Να προσεύχεστε, δεν χρειάζεται πολλή ώρα, δευτερόλεπτα, και μετά να μιλάτε, προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για το Χριστό, για το Θεό, αλλά να προσεύχεστε στο Θεό για τα παιδιά. Όλα όμως θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσία χρόνου. Να δείτε την πρώτη θέση στην κατάρτιση. Κοινωνάτε την Κυριακή? Τότε αφήστε τον Χριστό τη Δευτέρα να μιλήσει στα παιδιά, να περπατήσει στην τάξη σας, στο αμφιθέατρο αν είσαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Και για την ποιματική ευρύτερα λαϊκών ομάδων, ο Άγιος Πορφύριος ήταν και παιδαγωγός, καθοδηγητής των ευρυτέρων λαϊκών ομάδων. Σαν άλλος παπουλάκος περιήρχεται τα χωριά ορεινών απομαγρισμένων περιοχών, όπως οι περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας, στην περιοχή Μαλαντρινού το 1946 και αλλού, ταξίδευε και περιόδευε σε χωριά που με τη χάρη έβλεπε πως είχαν ανάγκη αποκάλυψης και συνειδητοποίησης της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Έτσι, σε μια βιωματική παιδαγωγία αφύπνισε τις συνειδήσεις των απλοϊκών ανθρώπων της υπαίθρου με την ευεργετική προς αυτούς προσφορά των θεϊκών χαρισμάτων. Τους έκανε κοινωνούς των μυστηρίων της Θείας Χάριτος. Τους αποκάλυπτε το Θεό μέσα στη φτωχική τους ζωή. Να χαίρεστε, έλεγε, όσα μας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα. Και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα. Και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός είναι οι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φτάνουμε στη μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει να γίνει ποιητής. Ξυπνήστε το πρωί να δείτε το βασιλιά ήλιο να βγαίνει ολοπόρφυρος από το πέλαγος. Όταν σας ενθουσιάζει ένα ωραίο τοπίο, ένα εκκλησάκι, κάτι ωραίο, μη μένετε εκεί. Πηγαίνετε πέραν αυτού, να προχωρείτε σε δοξολογία για όλα τα ωραία, για να ζείτε τον μόνον ωραίον, τον Χριστό.
με ενέπνεαν, έλεγε, πολύ τα πουλάκια στο δάσος. Θυμάμαι τα απολιθωμένα δέντρα, τους κορμούς που είδαμε στη Μυτιλίνη. Υπάρχουν από 15 εκατομμύρια χρόνια. Με εντυπωσιάσανε τόσο πολύ. Και αυτό είναι προσευχή, να βλέπεις τα απολιθώματα και να δοξάζεις τα μεγαλεία του Θεού. Είχα 10 μέρες, λέει, που πήγα για περισυλλογή στο Άγιο Νικόλαο στη Βάθια. Έκανε μεγάλη τρικυμία, έβρεχε πολύ, φυσούσε μανιασμένα. Λοιπόν, εκεί πέρα καθόμουν και αισθανόμουν όλα τα στοιχεία της φύσεως που επάλεαν, που εγώγγιζαν, που ούρλιαζαν και παρομοίασα τον εαυτό μου σαν ένα πουλάκι του ουρανού, έρημο και μόνο. Από τότε μου ήλθε η χάρης και έγινα άλλος άνθρωπος. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχή. Άκουγα το πουλάκι να κελαϊβεί, αισθανόμουν πως εκείνο ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστη. Το ίδιο και τα λουλούδια, τα δέντρα, τα χόρτα, τα βράχια. Τα βράχια μου λέγανε τόσα πολλά. Η αιωνιότητα των βράχων, τι είχανε δει αυτά. Τα ρωτούσα και μου λέγαν τι είδαν στα χασοκαλύβια. Τόσα χρόνια τι είδαν τα μάτια τους. Και μου έλεγαν και εγώ κατανιγόμουνα. Αυτά όλα που αφορούν τη φύση πολύ μας βοηθάνε, έλεγε, στην πνευματική μας ζωή. Όταν είναι με τη χάρη του Θεού, εγώ νιώθω την αρμονία της φύσεως και ολοκλαίω από συγκίνηση. Η παιδαγωγική λοιπόν του Αγίου Πορφυρίου δεν συντελεί απλώς την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης του σημερινού ανθρώπου, αλλά χωρεί βαθύτερα. Στοιχούσα στην Αγία Πατερική Παράδοση, παρωθεί αυτόν σε ευχαριστιακή και δοξολογική ενατένιση της φύσης. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας σοφός της εποχής μας, με ενδεικτικό της πρώτης τάξης δημοτικού. Ήταν διακριτικός παιδαγωγός και πρότυπο πνευματικού πατέρα, συμβούλου, στάρετς όπως λέγεται. Διέθετε έναν εσωτερικό πλούτο εκείνων της του ένδοθεν διδασκάλου σοφίας. Είχε προσωπικότητα ολοκληρωμένη, την προσωπικότητα του ιδανικού παιδαγωγού, όπως αυτής και αγραφείται και προβάλλεται σαν πρότυπο προς μίμηση στην ιστορία της παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική του ήταν μυσταγωγία,
θείου έρωτα, έκφραση, βίωση της θείας τρέλας εντός εισαγωγικών. Ο λόγος του ήταν ποιητικός, θεραπευτικός, στη διδασκαλία του λόγος και σιωπή, σιωπός απαρένεσης. Διάνοιγαν την πύλη της πνευματικής πορείας που οδηγούσε την θεοειδή ψυχή των ανθρώπων από τη βραχυχρόνια επίγεια ζωή στην ατελεύτητη αθανασία. Ο Άγιος Προφήριος μαζί με άλλους σύγχρονους του εκκλησιαστικούς διδασκάλους διέσωσαν μέχρι σήμερα τη Θεία Παιδαγωγία όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στους κόλπους της ησυχαστικής και φιλοκαλικής παράδοσης. Από πολύ νωρίς στη ζωή του είχε ξεκινήσει το ένδον ταξίδι, το ταξίδι της φλεγόμενης καρδιάς. Έτσι είχε αποκτήσει την εσωτερική ειρήνη. Είχε λάβει το χάρισμα να ακούει στην ησυχία της καρδιάς του τον άλλο λόγο του Αγίου Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισε το Θεό και γνώρισε τον εαυτό του και κατανοούσε τους άλλους. Ο παιδαγωγικός του λόγος ήταν λόγος δυνάμεως, λόγος προερχόμενος από τον κόσμο της υγιής. Εκτός από την εσωτερική ειρήνη, κύριο στοιχείο της προσωπικότητάς του ήταν η Αγία Ταπείνωση, που οδηγούσε στην αγάπη του Θεού και ξανάγκαζε τη χάρη του Θεού να κατοικεί μέσα του. Έτσι γινόταν εχμάλωτος του Θεού και γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είχε μεταπίσει τα πάντα μέσα του. Σαν παιδαγωγός λοιπόν λειτουργούσε σε ατμόσφαιρα αγιοπνευματική, δηλαδή αγαπητική και θεραπευτική. Ο Άγιος Θείος Έρωτας ως δώρο Θεού που δίνεται στους καθαρούς στην καρδία ήταν η δύναμη που κατήφθηνε τη ζωή του. Η Αγία του ψυχή ήταν λεπτή, ευαίσθητη, αισθηματική, ποιητική. Ζούσε πάντοτε στην περιοχή του ονείρου. Πετούσε στο άπειρο, στα άστρα, στα μεγαλεία του Θεού. Ήταν πριν και πάνω απ' όλα ποιητής που πονούσε και αγαπούσε όλους και όλα. Αγαπούσε τον Χριστό και τους ανθρώπους. Ο Άγιος Πορφύριος, σαν παιδαγωγός, είχε αγαπόσα και ελεήμονα καρδία. Ζούσε τη μέθη της αγάπης του Θεού και συχνά μεταρσιωνόταν σε κόσμους θείας τρέλας. Εντός αγωγικών, η Αγία Τρέλα. Τότε έλεγε, δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε, ό,τι μου επιτρέπετε, αυτό μόνο λέω, τίποτε άλλο. Αλλά υπάρχει και τρέλα. Έτσι άμα τρελαίνεται κανείς, έλεγε, αρχίζει και μιλάει και λέει. Ίσως στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εξήγηση που δίνει ο Άγιος Αββάς Ισάκος Ήρος. Ουχ υπομένω φυλάξε το μυστήριο εν σιωπή, αλλά γίνομαι άφρον διά την των αδελφών ωφέλεια. Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε στο πρόσωπο των ανθρώπων, μαθητών του, τον Θεό και αγκάλιζε την παθολογία του ψυχισμού τους όταν υπήρχε με την τρελή αγάπη του Θεού. Πολλές φορές σιωπούσε και ο σιωπώντας νουθετούσε. Αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας ακρόαση. Επίσης, τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου ας ευλογεί όλους μας. Μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη. Ένας βασιλιάς βασανιζόταν από μια σκέψη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πάθος στον άνθρωπο? Πάντα κατέληγε στο φθόνο και την πλεονεξία.
Ποιο όμως από τα δύο κατέχει την πρώτη θέση? Θέλησε να κάνει μια διαπίστωση. Κάλεσε έναν πλεονέκτη μαζί με έναν φθονερό και τους έβαλε και τους δύο σε ένα πειρασμό. «Είμαι διατεθειμένος», είπε ο βασιλιάς, «να σας δώσω ό,τι θέλετε, ό,τι μου ζητήσετε. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό που θα ζητήσει ο πρώτος, ο δεύτερος θα το λάβει στο διπλάσιο». Ο πλεονέκτης σιωπά. Δίνει τη σειρά στο φθονερό. Αν μιλήσει πρώτος ο άλλος, θα πάρει το διπλάσιο. Και ο φθονερός δέχεται να μιλήσει πρώτος. Δεν έχει και πολλές αντιρρήσεις. «Βασιλιά μου», λέγει, «δέχομαι να μου βγάλεις το ένα μάτι». Έτσι ο πλεονέκτης θα χάσει και τα δυο του μάτια, σκέφτηκε ο φθονερός. Ο βασιλιάς έβγαλε το συμπέρασμά του. Ο φθονερός προτίμησε το δικό του κακό προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος του, βλέποντας το διπλάσιο κακό στο συνάνθρωπό του. Αλήθεια, τι φοβερό πάθος είναι ο φθόνος. Κάμνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο. Υποφέρει αυτός που το έχει, αλλά κάμνει κακό και σε αυτόν που το εκδηλώνει. Και το τραγικότερο όλων, η πηγή της ευτυχίας του άλλου γίνεται πηγή δυστυχίας του ίδιου. Πολλά κακά προκαλεί ο φθόνος. Ο άνθρωπος που φθονεί θλίβεται, κατακρίνει, συκοφαντεί, αδικεί. Και τέλος φωνεύει, διότι ο φθόνος των φόνων τίκτη. Γιορτή λήξης σχολικής χρονιάς εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με άρωμα ελληνικού κινηματογράφου. Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός. Μια ξεχωριστή γιορτή όπου οι μαθητές θα αναδείξουν τα ταλέντα και τη δημιουργική τους διάθεση, παρουσιάζοντας σκηνές από ελληνικές ταινίες που άφησαν εποχή και προσφέρουν άφθονο γέλιο, δάκρυα και συγκίνηση. Με αγαπημένα τραγούδια παλαιότερα και σύγχρονα που θα αποδώσουν η ερμηνεύτρια Βασιλική Καρακώστα και το χοροδιακό εργαστήρι των εκπαιδευτηρίων. Ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί αξέχαστες στιγμές χαράς και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας. Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Βεάκιο Θέατρο Πειραιός. Είσοδος ελεύθερη. Αφιέρωμα στο μαρτυρικό Πόντο. Μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι τη γενοκτονία του 1919 από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.